Το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb αποτελεί κατάρα ή ευλογία για τους Έλληνες πολίτες, προσπαθούν να διαπιστώσουν αναλυτές και φορείς. Τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα, τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από πλατφόρμες όπως το Airbnb έχουν παρουσιάσει εκρηκτική αύξηση, δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και σημαντικά προβλήματα στην αγορά των ακινήτων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αφορά χιλιάδες ενοικιαστές είναι οι τιμές των ακινήτων που έχουν εκτιναχθεί. Υπάρχουν περιοχές όπου η αύξηση είναι 100% και το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές τα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση είναι πλέον ανύπαρκτα. Ήδη με εντολή του Πρωθυπουργού συστάθηκε επιτροπή από τα συναρμόδια Υπουργεία για να εξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της. Παράλληλα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη δυνατότητα ορισμένων παρεμβάσεων που θα επεκτείνουν το θεσμικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Πέραν των επιπτώσεων στην αγορά ακινήτων, υπάρχει και το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Η εφορία τα τελευταία 24 ώρα εντόπισε 38 φορολογούμενους που είχαν αδήλωτα εισοδήματα μέσω Airbnb. Τα κλιμάκια της ΔΟΗ εντόπισαν τους φορολογούμενους μέσω των στοιχείων μεταβιβάσεων ακινήτων. Από την έρευνα βρέθηκαν 38 αφημοί με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, στα οποία είχαν δηλώσει εκ των υστέρων μέσο εισόδημα 23.222 ευρώ ή 1.935 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Ο έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων είχε ως αποτέλεσμα το 76% σε πλήθος 50 υποθέσεων να σπεύσει και ο θελός να δηλώσει εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb συνολικού ποσού 882.443 ευρώ.